Τι έγινε, τι πρατήθεμε. Με συγχωρείτε κύριε, δεν έχετε τον επικυρωποιημένο διάλογο. Να ήταν αυτό το κακό μόνο. Ορίστε, δίνουμε εξηγήσεις και στον κύριο Γεωργιάδη τώρα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα λοιπόν που ψηφίζαμε για να θέσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έξοδο της χώρας από την ασφυκτική λιτότητα των μνημονίων στα οποία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μας οδήγησαν, ο κύριος Μητσοτάκης κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Ανοίγοντας έτσι λοιπόν με τη μυσαλόδοξη αυτή στάση το κουτί της Πανδώρας και φυσικά ευνοώντας την ανάπτυξη των πιο αντιδραστικών και ακραίων κύκλων της δεξιάς και του φασισμού. Με αποκορύφωμα τη σημερινή πρωτοφανή ομιλία του Μπαρμπαρούση, που κάλεσε σε στρατιωτικό πραξικόπημα μέσα από το κοινοβούλιο. Η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι καταφανής και αδιαφυσβήτητη. Και αντί τα στελέχη να καταδικάσουν λοιπόν τα ποινικά, το ποινικά κολάσιμο της πράξης του Χρυσαυγίτη, επιχειρούν να οξύνουν ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πριν λίγο, άφησε υπόνοιες για τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Κοτζιά, ότι έχει σχέσεις με τη Στάζη. Απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και φυσικά αβάσιμο. Τι επιχειρούν λοιπόν να κάνουν? Να πλήξουν με όλο τους το μένος το κύρος της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης αυτής που από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία προσπάθησε με κάθε κόστος να επουλώσει πληγές που άνοιξαν οι κυβερνήσεις τους. Που ανέλαβε να οδηγήσει την Ελλάδα στο ξέφωτο, να την καταστήσει ισότιμο, αξιόπιστο και αξιοπρεπές μέλος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συνομιλητών της, που έθεσε επιτέλους ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, μετά από 7 χρόνια κρίσης, που ανέλαβε πλήρως και απόλυτα τις ευθύνες, ακόμη και αυτές που δεν τις αναλογούσαν. Έτσι λοιπόν κλείθηκε να λύσει και αυτό το θέμα, τη διαμάχη με τα Σκόπια, που ταλαιπωρεί στην εξωτερική μας πολιτική εδώ και 28 περίπου χρόνια. Ένα θέμα όμως που είναι υπαρκτό εδώ και 70 χρόνια. Τι κατάφερε λοιπόν η κυβέρνηση? Κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία που από όλους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Βαλκανικά κράτη, χαρακτηρίζεται ιστορική. Μια συμφωνία βιώσιμη, ταυτόσιμη με την εθνική θέση και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες και με συνταγματική αλλαγή. Μια συμφωνία η οποία αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό. Μια συμφωνία που διασφαλίζει και κατοχυρώνει την πολιτισμική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Με αυτήν έρεται οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας μας. Κατοχυρώνεται πλήρως η πολιτισμική κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Μια συμφωνία με την οποία υποχρεούται η γείτονα χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της και να παλύψει κάθε έκφραση αλυτρωτισμού ή διεκδικήσεων. Και από εκεί που μέχρι σήμερα την αναγνωρίζουν περισσότερες από 140 λοιπόν χώρες, σε όλο τον κόσμο ως Μακεδονία, τώρα προστίθεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός, απέτηση και δική σας, Βόρεια Μακεδονία, η οποία διευκρινίζεται πως ουδεμία σχέση έχει με τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή με την ελληνική Μακεδονία. Δυστυχώς η πραγματικότητα ήταν η εξής. Τα μεγάλα κράτη, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και πολλά ακόμα την ονόμαζαν Μακεδονία. Μια πραγματικότητα που οι κυβερνήσεις των Μητσοτάκη Σαμαρά είχαν δημιουργήσει και αποδεχτεί. Αυτοί λοιπόν που σήμερα ζητούν την πρόταση δυσπιστίας ήταν οι ίδιοι που ευνόησαν όμως την ανάπτυξη των αλυτρωτικών διαθέσεων της γείτονος, που έστεινε αγάλματα του Μεγάλου Αλέξανδρου και οικειοποιεί το όνομα της αρχαίας Μακεδονίας. Αυτοί που καταθέτουν την πρόταση δυσπιστίας το κάνουν ως πατριδοκάπηλοι μόνο για φτηνό εντυπωσιασμό ενός ακροδεξιού ακροατηρίου με έντονα εθνικιστικές τάσεις, γιατί γνωρίζουν ότι η πρόταση θα καταψηφιστεί. Διότι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, δεν στρουθοκαμίλησαν όπως οι προκατόχοι μας. Αντίθετα, τι κάνανε? Αντιμετώπισαν το ζήτημα με νυφαλιότητα, εξαιρετική ικανότητα και βαθιά ιστορική γνώση, έχοντας υψηλό το συνέστημα του καθήκοντος και του πατριωτικού τους χρέους. Και πέτυχαν αυτή την ιστορική συμφωνία με τους καλύτερους όρους. Πέτυχαν να αλλάξουν όνομα, οι δρόμοι και τα αεροδρόμια τους. Να αφαιρεθούν τα αγάλματα των αρχαίων Μακεδόνων ή να γίνει σαφής αναφορά στην ελληνικότητά τους. Και παράλληλα εξασφάλισαν τη σταθερότητα και τη συνεργασία σε μια εξαιρετικά
κρίσιμη περίοδο για την Επιτροπή, για την περιοχή. Τι κατάφεραν λοιπόν? Αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ηγετικό και κυρίαρχο ρόλο της χώρας μας ως ευρωπαϊκό πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Και ενώ όλα αυτά χαρακτηρίζονται λοιπόν και είναι όντως μια ιστορική στιγμή και επιτυχία, οι μόνοι που δεν το βλέπουν είναι ο κύριος Μητσοτάκης και οι σκιώδεις πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά η Χρυσή Αυγή. Οι συσχετισμοί δεν είναι τυχαίοι, τα συμπεράσματα είναι όλα δικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την οικονομία του χρόνου. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει το λόγο.